Στο βορειοανατολικό άκρο των τειχών της Θεσσαλονίκης βρίσκεται εντός της Ακρόπολης το φρούριο του Επταπυργίου, γνωστό και με την Οθωμανική ονομασία Γεντί Κουλέ. Το φρούριο μετατρέπεται από την Οθωμανική διοίκηση σε μια σκληρή φυλακή, που η απόδραση από αυτήν ήταν ένα εγχείρημα αδιανόητο. Από τότε και για 100 χρόνια, το Γεντί Κουλέ αποτέλεσε μία από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Η φυλακή διετέλεσε για καιρό τις κύριες εγκαταστάσεις σοφρονισμού της πόλης. Νέα κτίρια χτίστηκαν κατά μήκος των δύο πλευρών των τειχών, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του νέου σοφρονιστικού κέντρου. Η εσωτερική αυλή ήταν χωρισμένη από φράχτες σε 5 ξεχωριστές μονάδες και στο κέντρο στεγάστηκε το κεντρικό παρατηρητήριο. Η φυλακή διέθετε κλεισάκι και άλλα παραρτήματα, ενώ στα εξωτερικά κτίρια, στη νότια πλευρά του κάστρου, στεγαζόταν η διοίκηση, η φυλακή των γυναικών και προς τα δυτικά τα κελιά απομόνωσης. Είναι η περίοδος της κατοχής και του εμφυλίου και το Γεντί Κουλέ γίνεται ουσιαστικά φυλακή πολιτικών κρατουμένων, αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, των κομμουνιστών. Άνθρωποι που φυλακίστηκαν εκτελέστηκαν για τα πολιτικά τους φρονήματα. Άνθρωποι που λάμπρυναν την ιστορία του τόπου μας με τους αγώνες τους για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, αλλά και χιλιάδες ακόμα ήρωες του λαϊκού κινήματος, θυσίασαν την ίδια τους τη ζωή στον αγώνα για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Δεν ήταν υπερήρωες, αλλά αντλούσαν δύναμη από την ιδεολογία τους, από το σκοπό της πάλης τους. Γι' αυτό και από το στόμα τους, ακόμα και την ίστατη ώρα της εκτέλεσής τους, δεν ακούγονταν ηκεσίες και παρακάλια, αλλά μόνο μια φράση: «Ζήτω το ΚΚΕ». Στις 6 Μαΐου του 1947, μόλις 24 χρονών, εκτελέστηκε μαζί με τον Γρηγόρη Ελευθεριάδη, στο χώρο πίσω από τις φυλακές. Στο γράμμα που έστειλε στους συγγενείς της, λίγο πριν την εκτέλεσή της, γράφει μεταξύ άλλων: «Μην κλαίτε για το χαμό μου. Δεν χάθηκα. Επιτελώντας το εθνικό λαϊκό κομματικό μου καθήκον, πότισα κι εγώ με το λιγοστό μου αίμα το δέντρο της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής ενότητας και ελευθεριάς». Λίγο πριν την εκτέλεση, απευθυνόμενη στο απόσπασμα, είπε: «Κάντε ό,τι είστε υποχρεωμένοι να κάνετε». Και τελειώνοντας ευχήθηκε να είναι το αίμα τους το τελευταίο που χύθηκε. Αλίκη Βέτα, Κούλα Ελευθεριάδο, Νίκος Νικηφορίδης, Γρηγόρης Ελευθεριάδης, Ακίνδυνος Αλβανός, Γιώργος Πολυχρονάκης, Χρήστος Ευστρατιάδης, Νίκος Μητσόπουλος, Θεοχάρης Σαπρανίδης, Γιώργος Καλέμης. Οι φυλακές του Γεντί Κουλέ είναι ένας τόπος που έχουν χυθεί ποταμοί αίματος και δακρύων. Γι' αυτό είναι ίσως και οι πιο πολυτραγουδισμένες φυλακές της χώρας μας. Καμιά άλλη φυλακή δεν τραγουδήθηκε τόσο. Ο Μάρκος Βαμβακάρης θα γράψει το 1936 το «Αντιλαλούν οι φυλακές». Ο
Απόστολος Καλδάρας θα γράψει «Το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», το οποίο στην πρώτη του στροφή έλεγε «Νύχτωσε και στο γεντί και όχι το σκοτάδι είναι βαθύ», που το 49 θα απαγορευτεί. Ο Γιώργος Μιτσάκης γράφει «Τα κάστρα του γεντί κουλέ», που για πρώτη φορά τραγουδήθηκε το 60, και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν και έγραψαν από το μέρος αυτό.